Μιλάμε διαρκώς για την προσπάθεια της Άγκυρας να διατηρήσει μέρος των Σύριων μισθοφόρων που έχει στείλει στη Λιβύη. Κυμαίνονται σε 16 με 18.000 όταν έφτασαν το μεγαλύτερό τους αριθμό εκεί να εξυπηρετήσουν τα όργανα του τα σχέδια του Ταγί Περτογάν. Σε κάθε περίπτωση προσπαθεί να διατηρήσει εκεί 6.600, ούτως ώστε να μπορέσει να φρουρήσει τις δύο βάσεις που έχει δημιουργήσει εκεί. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν πάνω από 6.600. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει αποφασίσει η Άγκυρα να στείλει άλλους 380 Σύριους μισθοφόρους στη Λιβύη τις τελευταίες μέρες, την ώρα που όλοι φωνάζουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ, η Ιταλία, η Ελλάδα, όλοι οι διεθνείς μεγάλοι και περιφερειακοί παίκτες, να αποχωρήσουν όλες οι ξένες δυνάμεις και ιδιαίτερα οι μισθοφόροι από τη Λιβύη. Η Τουρκία συνεχίζει και αυτό δημιουργεί περαιτέρω υπόνοιες για τη μεταβατική κυβέρνηση Μεϊμπά, η οποία δεν αποκήρυξε το παράνομο και άκυρο μνημόνιο ούτε παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού εκεί και την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία συνεχίζει απτόητη στη Λιβύη και μάλιστα όπως φαίνεται όχι μόνο δεν θα αποχωρήσει αλλά ενισχύει τις δυνάμεις της εκεί. Τα παρακολουθούμε όλα και σας ενημερώνουμε.